Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ψυχογιό, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην εκπομπή και βουλευτή Κορινθίας. Κύριε Ψυχογιέ, το σηκώσατε πολύ εσείς το θέμα. Το σηκώσατε πολύ το θέμα, αλλά μία κριτική που σας γίνεται είναι ότι και επί των ημερών σας αποφάσεις για αναδρομικά είχαν δοθεί λίγα-λίγα, είχαν δοθεί με καθυστερήσεις. Τώρα που αφορά την άλλη κυβέρνηση, κάνετε κριτική. Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω ένα σχόλιο για το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Γιάννης, ο τηλεθεατής μας. Ότι προφανώς... Σ' άρεσε σε όλες τα σχόλια. Προφανώς, ναι, γιατί ήταν κάτι που κινητοποιεί ένα διάλογο. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και άνθρωποι που είμαστε από μια γενιά που έχει περάσει πολύ δύσκολα και στο κομμάτι της εργασίας, αλλά και στην κοινωνική αποκατάσταση, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι προφανώς και τα δημόσια ταμεία ευνοούνται από την αύξηση της εργασίας, μπορούν οι πολίτες να δομήσουν τη ζωή τους και να απολαύσουν το κοινωνικό κράτος, άρα είναι προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο η εργασία, αλλά σίγουρα και οι συντάξεις είναι μια παράμετρος που δεν είναι απλώς μια παροχή ή κάτι που δικαιούνται διότι έχουν καταβάλει επί δεκαετίες φορές, αλλά στηρίζει συνολικά την αλυσίδα της οικονομίας και την ελληνική οικογένεια. Επομένως, το ένα δεν αποκλείει το άλλο και έχει ανάγκη το ένα το άλλο. Τώρα, στο κομμάτι που θέσατε, πράγματι η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 10 χρόνια έχει υποστεί τα πάνδυνα, θα λέγαμε, ένα βομβαρδισμό, θα έλεγα μέχρι και κακουχίες στο κομμάτι της καθημερινότητας. Και σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο σοβαρά και όχι με ένα τέτοιο εμπεγμό όπως έκανε στο θέμα αυτό η κυβέρνηση. Και συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι θα πρέπει να πεις ότι αυτά μπορώ να δώσω φέτος, υλοποιώντας πλήρως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιλαμβάνει, όπως ακούσαμε και τους προλαλήσαντες που είναι ακόμα πιο ειδικοί, και τα δώρα και τις επικουρικές. Και στη συνέχεια δημοσιονομικά καλύπτω και τα υπόλοιπα για να μην δημιουργήσεις και την αλληλουχία των προσφυγών. Και για να μην ταλαιπωρήσεις την κοινωνία, αλλά και για να εφαρμόσεις το κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν κυβέρνηση, κοιτάξτε, δεν κάναμε 11 περικοπές συντάξεις που έγιναν από το 12 μέχρι το 15. Δεν είχε μείνει και τίποτα να κόψετε, κύριε. Μισό λεπτό. Έγινε μία περικοπή η οποία ήταν υπέρ υγείας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το ΕΣΥ αναβαθμίστηκε επί των ημερών μας. Και επίσης, και στο τέλος της χρονιάς με το κοινωνικό μέρισμα υπήρξε μία συμπλήρωση του εισοδήματος για τους συνταξιούχους, κυρίως για τους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι με αυτή τη ρύθμιση τώρα περίπου 1,5 εκατομμύριο, άκουσα και χθες τον κύριο Χατζόπουλο, αποκλείονται από την καταβολή των αναδρομικών. Σίγουρα η 13η σύνταξη, η οποία καταβλήθηκε αναλογικά για κάποιους ολόκληρων, για κάποιους τιματικά, καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα και αυτό το έσοδο χάνεται για τους συνταξιούχους. Και βέβαια τα ειδικά μισθολόγια τα πληρώσαμε, που ήταν ένα πάγιο αίτημα και δικαστικό αλλά και κοινωνικό για να επιστρέψουν τα αναδρομικά τους και μάλιστα εις ολόκληρον. Και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί κανείς ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον μάλιστα, όπου υπάρχουν φοροελαφρύνσεις αυτή τη στιγμή για τραπεζικά στελέχη, με stock options, με bonus κλπ. Και μια τελευταία κουβέντα, επειδή είναι και ο Δημήτρης Στρατούλης εδώ. Υπήρχαν και διατάξεις, αυτούς οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι και είχαν πάνω από 50.000 οφειλές σε διάφορα ταμεία όπως ο ΟΑΕ ή λιγότερες στον ΟΓΑΕ, το Ταμείο Νομικών, απεγκλωβίστηκαν τότε το 2015 και επειδή αναγκάστηκε η κυβέρνηση να την πάρει πίσω, την επανέφερε το 2019 και έτσι μπόρεσαν και αυτοί οι άνθρωποι και από την ομοιρία τους έφυγαν και καταβλήθηκαν οι συντάξεις τους. Έγιναν αρκετά πράγματα δηλαδή για το κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω καταρχάς και βέβαια μια κουβέντα ακόμα για την τροπολογία, μην ξεχάσω να πω. Ναι, τελευταία, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί ότι και αυτοί που θα πάρουν τα αναδρομικά, πέραν του γεγονότος ότι δεν μπορείς να ρυθμίσεις ότι δεν θα προσφύγει ο άλλος για να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται, είναι απαράδεκτο αυτό, είναι και ότι δεν έχει προβλεφθεί και εξασφαλιστεί ο μη συμψηφισμός τους, το να είναι αφορολόγητα και το ακατάσχετο όπως θα έπρεπε να γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Άρα λέμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να το αποκαταστήσει άμεσα σε βάση το γράμμα του νόμου.